Εξοχότατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριε Υπουργέ, αγαπητοί εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Σας καλωσορίζουμε στην κοινή δημοσιογραφική διάσκεψη του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον Υπουργό των Εσωτερικών. Τα νέα στεγαστικά δάνεια και επιδόματα θα είναι η θεματική της σημερινής συνέντευξης τύπου. Θα παρουσιαστούν επίσης τα πολεοδομικά κίνητρα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητος και προσιτής στέγασης. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα προβεί σε εισαγωγική παρέμβαση και στη συνέχεια, λόγω ηλυμένων υποχρεώσεων, θα αποχωρήσει. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, για την παρέμβαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα θερμά να σας ευχαριστήσω για την εδώ παρουσία σας σε μια δημοσιογραφική διάσκεψη, η οποία στόχο έχει να εξαγγείλει μια σειρά μέτρων που σήμερα υιοθετήθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο και στόχο έχουν την αναζωογόνηση, την πραγματική αναζωογόνηση και των κινήτρων που θα δοθούν στις ορεινές κοινότητες. Μέτρα τα οποία εμπλουτίζουν και ενισχύουν σημαντικά την ευρύτερη αναπτυξιακή αλλά και στεγαστική πολιτική που ευρίσκεται σε ισχύ, με στόχο πάντοτε να αντιμετωπίσουμε ακόμη πιο αποτελεσματικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των υποαναφοράν περιοχών. Με την σφαιρική αντιμετώπιση των προβλημάτων, φιλοδοξούμε να καταστήσουμε στο ορατό μέλλον τις περιοχές που μέχρι σήμερα χαρακτηρίζαμε ως μειονεκτούσες σε σύγκριση με τις αστικές ή παράλληλες περιοχές της χώρας, σε ελκυστικούς τόπους μόνιμης διαμονής για νέες οικογένειες, αλλά και επενδυτές και επιχειρηματίες, ενώ την ίδια ώρα να αναστρέψουμε το κλίμα στη φιλία και να διασφαλίσουμε την βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Κυρίες και φίλοι, τα νέα σχέδια που θα αναλυθούν εν συνεχεία με κάθε λεπτομέρεια από τον Υπουργό Εσωτερικών δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο στεγαστικό πλαίσιο που περιλαμβάνει αυξημένες οικονομικές παροχές για διαμονή σε επιπλέον 130 κοινότητες, αυξάνοντας με τον προϋπάρχοντα αριθμό το σύνολο των επωφελουμένων κοινοτήτων σε 258. Την ίδια στιγμή ενισχύεται η ανάπτυξη των ιδιαίτερων επιχειρηματικών δυνατοτήτων της κάθε κοινότητας μέσω παροχής νέων σχεδίων πολεοδομικών κινήτρων. Προτού όμως αναφερθώ στις πρόνοιες των νέων μέτρων και κινήτρων, που εν συντομία θα είναι η δική μου αναφορά, επιτρέψτε μου να επικεντρωθώ συνοπτικά στα όσα έχουμε μέχρι σήμερα πράξει ή δρομολογήσει στις ορεινές ακριτικές ή μειονεκτούσες κοινότητες, με στόχο την αναβάθμιση των υφισταμένων και την δημιουργία νέων υποδομών, την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών, όπως είναι οι υπηρεσίες κοινής ωφελίας, αλλά και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Θέλοντας να αντιμετωπίσουμε αποφασιστικά την πληθυσμιακή αποψήλωση των ορεινών κοινοτήτων, προχωρήσαμε στον διορισμό του Επιτρόπου Ορεινών Κοινοτήτων και στην εκπόνηση για πρώτη φορά από την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας της Εθνικής Στρατηγικής για τις Ορεινές Κοινότητες Τροόδους, με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη των εν λόγω κοινοτήτων και βεβαίως την βελτίωση ποιότητας ζωής των πολιτών. Πρόκειται για μια στρατηγική που αριθμεί πέραν των 250 δράσεων με ορίζοντα ολοκλήρωσης της όλης πολιτικής το 2030, αλλά και με έναν συνολικό προϋπολογισμό δαπανών που για τον συγκεκριμένο σκοπό που υπερβαίνει τα 250 εκατομμύρια ευρώ. Εντός μάλιστα του τρέχοντος έτους θα επεκταθεί η εθνική στρατηγική έτσι ώστε να περιληφθούν και οι ορεινές κοινότητες των επαρχιών Πάφου και Λάρνακας. Πέραν τούτων,
υπογραμμίζω ότι αποδώσαμε ιδιαίτερη σημασία στην υλοποίηση είτε πολιτικών, είτε τοπικών, στην υλοποίηση τοπικών έργων κοινής ωφελίας, στην πρόσβαση όλων των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, παιδείας και κοινωνικής φροντίδας, εστιάζοντας παράλληλα στην ανάδειξή τους σε εστίες πολιτιστικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικά έργα, όπως η αναβάθμιση του Περιφερειακού Νοσοκομείου Κυπερούντας, Τρόοδους όπως αποκαλείται, και η μετεξέλεξη του σε Περιφερειακό Κέντρο Τρόοδους. Η ανέγερση του Κέντρου Υγείας εξάλλου στην Αθιένου, αλλά και του Κέντρου Υγείας στο Ακάκι, προς αυτή την κατεύθυνση στοχεύουν. Την ίδια στιγμή ολοκληρώθηκαν οι συμπλεγματοποιήσεις κέντρων υγείας που αφορούν τις περιοχές Πάχνας, Αυδήμου, Ομόδους και τις περιοχές Κοφίνου, Λευκάρων, ενώ ακολουθεί η συμπλεγματοποίηση των υπηρεσιών υγείας για την περιοχή Ευρύχου Πεδουλά. Περαιτέρω, προχωρήσαμε μεταξύ άλλων στην λειτουργία αγροτικών κέντρων πολίτη. Στον Αγρό, στην Κακοπετριά, στα Λεύκαρα, ενώ αναμένεται να λειτουργήσει και το κέντρο πολίτη στην Ξυλοφάγου εντός των επόμενων μηνών. Περαιτέρω, προχωρήσαμε στην διαμόρφωση και ανάπλαση του κεντρικού πυρήνα κοινοτήτων και στη δημιουργία πολυχώρων και πολυδύναμων πολιτιστικών εκπαιδευτικών και κέντρων δημιουργικής απασχόλησης σε πλειάδα κοινοτήτων. Την ίδια ώρα προχωρήσαμε στην επέκταση προαιρετικών ολοήμερων σχολείων και στη δημιουργία θερινών σχολείων. Στην επιχορήγηση 46 προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας, τα οποία αφορούν κέντρα προστασίας αλλά και απασχόλησης παιδιών, βρεφοπαιδοκομικούς σταθμούς, στέλεγες ηλικιωμένων, προγράμματα κατοίκων φροντίδας και στήριξης ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Ένα άλλο μέτρο ήταν η αναβάθμιση και ανέγερση αστυνομικών και πυροσβεστικών σταθμών της Υπαίθρου. Ενδεικτικά αναφέρω πως την τριετία 18-20 το ποσό που δαπανήθηκε για αναπτυξιακά έργα σε κοινότητες της Υπαίθρου και των ορεινών περιοχών υπερβαίνει τα 300 εκατομμύρια, ενώ ανάλογο ποσό αναμένεται να δαπανηθεί και για την τριετία 21-23. Κυρίες και κύριοι, με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη, την ενίσχυση τομέων εργασίας και επιχειρηματικότητας, αλλά και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στον τομέα της γεωργοκτηνοτροφίας, έχουμε προχωρήσει με παροχή πρόσθετης μοριοδότησης σε νέους γεωργούς για επενδύσεις σε ορεινές κοινότητες, εφαρμογή επενδυτικού μέτρου για δημιουργία μικρών μεταποιητικών μονάδων στην Ύπαιθρο, υλοποίηση στοχευμένων στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης αγροτουριστικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του ΛΙΤΕΡ, του σχεδίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΛΙΤΕΡ, ενώ σημειώνεται πως το κονδύλι που διατέθηκε την περίοδο 14-20 για την υλοποίηση των πιο πάνω πολιτικών ξεπέρασε τα 62 εκατομμύρια, ενώ την περίοδο 21-22 θα ανέλθει στα 21 εκατομμύρια ευρώ. Όλα τούτα πέραν των όσων έχω προαναφέρει που εκδαπανήθηκαν για την ανάπτυξη των ορεινών κοινοτήτων. Την ίδια στιγμή στον τομέα του τουρισμού, το αρμόδιο Υφυπουργείο έχει εκπονήσει σχέδια κινήτρων που υποβοηθούν την οικονομική δραστηριοποίηση σε περιοχές των ορεινών της Υπαίθρου και ακριτικές, όπως η επιχορήγηση έργων τοπικού χαρακτήρα με τουριστική πτυχή σε κοινότητες, δηλαδή που στοχεύουν στην τουριστική ανάπτυξη των κοινοτήτων, επιχορήγηση εκδηλώσεων που αφορούν η εινογαστρονομία και τοπικά προϊόντα, σχέδιο παροχής οικονομικής στήριξης για την δημιουργία και αναβάθμιση
υποδομών, εγκαταστάσεων και εξειδικευμένων μορφών τουρισμού. Ενώ να σημειώσω πως από το 2017 υλοποιείται ετησίως το σχέδιο επιχορήγησης διακοπών χάμηλων συντοξιούχων σε ξενοδοχεία των ορεινών θερέτρων και του πύργου Τηλιρίας. Συναφείς εξάλλου με τις προσπάθειες ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας αλλά και προσέλκυσης νέων επενδύσεων είναι και η από το 2019 λειτουργία του κλάδου Ινοποιίας Αμπελουργίας στην Τεχνική Σχολή Ομόδους, ενώ είναι υπό εξέλιξη η δημιουργία βιοτεχνικής περιοχής Τρόδους στην κοινότητα Λινού, αλλά και η δημιουργία επιστημονικού ερευνητικού κέντρου στο γυμνάσιο Πεδούλα. Πέραν των πιο πάνω, έχουμε δρομολογήσει σημαντικότατα έργα οδικού δικτύου που είναι, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, ουσιώδους σημασίας εάν είναι να συγκρατήσουμε την αστιφιλία ή να δημιουργήσουμε τις προπτικές κάποιοι να επιλέγουν τις ορεινές κοινότητες. Έτσι, μεταξύ των άλλων έργων που προγραμματίζονται είναι έργα συνολικού ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία αφορούν το δρόμο Λεμεσού Σαϊτά, τους αυτοκινητόδρομους πόλης Πάφου πόλης, Λευκοσίας Παλαιχωρίου και Αστρομερίτη Ευρύχου και την τρίτη φάση του περιμετρικού αυτοκινητόδρομου Λευκοσίας. Για τα πιο πάνω οδικά έργα θέλω να σας ενημερώσω ότι το αργότερο τέλος Απριλίου θα έχουν προσφοροδιοτηθεί όλα όσα έχω προαναφέρει. Όσα δεν έχουν ήδη ευρίσκονται κάποια υπό κατασκευή. Κάποια άλλα κρεμούν ενώπιον της αναθεωρητικής αρχής ή επανεξετάζονται, αλλά εν πάση περιπτώσει Αστρομερίτης, Ευρύχου, Παλαιχώρη, Λευκοσίας κλπ. Αυτά θα προσφοροδοτηθούν μέχρι το τέλος του Απρίλη. Όσον αφορά τώρα τα νέα μέτρα και κίνητρα, τα οποία αναμένεται να δώσουν περαιτέρω όθηση στην αναζωογόνηση και ανάπτυξη των εποφελουμένων κοινοτήτων, με το πρώτο σχέδιο, το υφιστάμενο στεγαστικό σχέδιο αναζωογόνησης ορεινών, ακριτικών και μειονεκτικών περιοχών, επεκτείνεται σε 130 νέες κοινότητες, καλύπτοντας πλέον συνολικά, πέραν των 258, συνολικά στις 368, εάν δεν απατώμε, με το τρίτο σχέδιο. 387. Το δεύτερο σχέδιο αφορά, νομίζω όμως αντί να επικεντρωθώ στα διάφορα σχέδια, αυτό που θέλω να πω είναι ότι στόχος και σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες προϋποθέσεις παραμονής του αγροτικού πληθυσμού, του πληθυσμού των ορεινών κοινοτήτων, των δοκιμαζομένων περιοχών ή στις πατρογονικές τους εστίες. Να ανακόψουμε επιτέλους το κύμα αστιφιλίας που παρατηρείται. Στη συνέχεια θα έχετε την ευκαιρία να πληροφορηθείτε με κάθε λεπτομέρεια για τα σχέδια, γι' αυτό και δεν θα ήθελα να επεκταθώ. Αφήνω τον Υπουργό και τους συνεργάτες του να παρουσιάσουν όλα όσα έχουμε σήμερα αποφασίσει, επιπλέον των όσων είχαν αποφασιστεί, και εύχομαι με τη συνεργασία όλων να επιτύχουμε τα καλύτερα δυνατά προς τους κατοίκους της Υπαίθρου, προς τους κατοίκους των δοκιμαζομένων περιοχών, προς όσους αναμένουν από το κράτος την στήριξη προκειμένου να συνεχίσουν να βιώνουν αλλά και να παραμένουν στις κοινότητες τους, δημιουργώντας τις απαραίτητες προπτικές και προϋποθέσεις που να τους επιτρέψουν να ζουν σε ένα περιβάλλον που ήδη θα επιλέγουν χωρίς τα προβλήματα που μέχρι σήμερα αντιμετώπιζαν. Σας ευχαριστώ θερμά και πιστεύω ότι με την παρουσίαση από τον
Υπουργό Εσωτερικών θα γίνεται ακόμα πιο, θα γίνεται ακόμα πιο κατανοητή η όλη πολιτική φιλοσοφία και οι πολιτικές της κυβέρνησης που αφορούν, όπως έχουμε πει, τις ορεινές, τις παραμελημένες περιοχές κλπ. Ευχαριστώ και πάλι, κυρίες και κύριοι, και απολογούμε, διότι δεν θα συνεχίσω να με παρών λόγω άλλων ανηλυμένων υποχρέωσεων. Ευχαριστώ θερμά. Να ενημερώσω ότι οι εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης θα μπορούν στη συνέχεια να απευθύνουν ερωτήσεις τόσο στον Υπουργό των Εσωτερικών όσο και στην προϊστάμενη Διεύθυνση Πολιτικής και Ευρωπαϊκών Θεμάτων, αλλά και τον Διευθυντή του Τμήματος Πολιοδομίας και Εγγύσεως για οποιασδήποτε διευκρινήσεις κρίνεται ότι χρειάζονται στη συνέχεια. Κύριε Υπουργέ, ο λόγος σε εσάς. Καλημέρα σε όλους, αγαπητοί εκπρόσωποι των μέσων μαζικής επικοινωνίας, αγαπητοί συνεργάτες, κυρίες και κύριοι. Με επίκεντρο τον άνθρωπο και τον τόπο μας, παρουσιάζουμε σήμερα ένα πακέτο μέτρων και κινήτρων με το οποίο στηρίζουμε την Ήπεθρο, ενισχύουμε την οικονομία, αλλά και την επιχειρηματικότητα. Παρά την οικονομική στενότητα που προκλήθηκε ως απότοκο της υγειονομικής κρίσης, η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εσωτερικών συνεχίζουν την εφαρμογή του αναπτυξιακού προγράμματος χωρίς παρεκκλήσεις. Με την προκήρυξη νέων βελτιωμένων στεγαστικών σχεδίων, νέων επιδομάτων, αλλά και παραχώρηση πρόσθετων πολεοδομικών κινήτρων, στηρίζουμε τις οικογένειες που διαμένουν στην Ήπεθρο, με ιδιαίτερη αναφορά στους νέους ανθρώπους, αλλά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι παραδεκτό πως το φαινόμενο της αστιφιλίας, το οποίο αναφέρθηκε και ο εξοχότατος πρόεδρος, οδήγησε σταδιακά σε μαρασμό την Κυπριακή Ήπεθρο, ιδιαίτερα τις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές. Οι πολιτικές του Υπουργείου Εσωτερικών είναι απόλυτα εναρμονισμένες με τον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της κυβέρνησης και στοχεύουν στην αναζωογόνηση μειονεκτικών περιοχών, στην καταπολέμηση της αστιφιλίας, στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων μας στην Ήπεθρο και ιδιαίτερα όσων διαβιούν στα ορεινά. Μέσα από αυτές, αλλά και άλλες ανάλογες προσπάθειες, θέλουμε να δημιουργήσουμε προοπτικές συγκράτησης του υπάρχοντος πληθυσμού, αλλά και προσέλκυσης νέων κατοίκων. Αυτές τις προοπτικές, επιτρέψτε μου να πω ότι συζητήσαμε και με κοινοβουλευτικά κόμματα, τα οποία κατέθεσαν συγκεκριμένες εισηγήσεις και μέσα από τον διάλογο τα σχέδια εμπλουτίστηκαν με πρόσθετες ιδέες και παροχές. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξαγγέλει σήμερα δύο νέα στεγαστικά σχέδια, τα οποία συμπληρώνουν την πολιτική στέγαση της κυβέρνησης. Στόχος, η οικονομική στήριξη των κατοίκων ορεινών, ακριτικών και μειονεκτικών περιοχών, αλλά και όσων θα επιθυμούσαν να κατοικήσουν σε αυτές, αποκτώντας μόνιμη ιδιόκτητη κατοικία, συντείνοντας ταυτόχρονα στην τόνωση και αναζωογόνηση αυτών των περιοχών. Το πρώτο σχέδιο είναι το στεγαστικό σχέδιο αναζωογόνησης των ορεινών, ακριτικών και μειονεκτικών περιοχών, το οποίο αποτελεί την βελτιωμένη συνέχεια του προηγούμενου σχεδίου που για πρώτη φορά είχε τεθεί σε εφαρμογή το 2019 και από το οποίο επωφελήθηκαν μέχρι σήμερα 226 αιτητές με μια δαπάνη συνολικά 6,5 εκατομμυρίων. Το νέο σχέδιο όμως επεκτείνεται σε 130 πρόσθετες κοινότητες και καλύπτει πλέον 258 κοινότητες συνολικά. Διακρίνεται από σημαντικά αυξημένες παροχές, ιδιαίτερα σε νεαρά ζευγάρια και πολύτεκνες οικογένειες, που το καθιστούν πιο ελκυστικό. Αξιοσημείωτη μάλιστα είναι και η διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων. Η οικονομική βοήθεια σε μονήρια άτομα, ζευγάρια, αλλά και οικογένειες αν έρχεται μέχρι και 55.000, ενώ προσφέρονται πρόσθετα ποσά μέχρι και 15.000 στην περίπτωση ειδικών κατασκευών, όπως για παράδειγμα τείχων αντιστήριξης στα ορεινά, καθώς και πρόσθετες 10.000 για άτομα με αναπηρίες. Το δεύτερο σχέδιο είναι το στεγαστικό σχέδιο αναζωογόνησης συγκεκριμένων περιοχών της Ήπεθρου. Πρόκειται για ένα εντελώς νέο σχέδιο, το οποίο στην ουσία έρχεται να επεκτείνει και να συμπληρώσει την στεγαστική μας πολιτική σε όλες τις υπόλοιπες κοινότητες και σε όλη την Ήπεθρο,
που δεν καλύπτονται με το προηγούμενο σχέδιο. Με το νέο αυτό σχέδιο επωφελούνται πρόσθετες 128 κοινότητες, με την οικονομική ενίσχυση να ανέρχεται μέχρι και 20.000 για οικογένειες 4 ατόμων και άνω και μέχρι 15.000 για μονήρια άτομα και για οικογένειες μέχρι 3 άτομα. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων και για τα δύο σχέδια ορίστηκε η 1η Μαρτίου του 2021, σε λίγες δηλαδή μέρες, με καταληκτική ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου. Πέραν όμως από τα δύο αυτά σχέδια, το Υπουργείο Εσωτερικών προχωρεί και με ένα επιπλέον νέο σχέδιο που δίνει πρόσθετη οικονομική βοήθεια στους κατοίκους, ώστε συμπληρωματικά και αθρηστικά, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να βοηθηθούν ακόμη πιο αποφασιστικά, αφού τους παρέχεται πρόσθετο κίνητρο παραμονής στις περιοχές που θα επιλέξουν να αποκτήσουν ή να ανεγείρουν την ιδιόκτητη κατοικία τους. Πιο συγκεκριμένα, με το σχέδιο αυτό παραχωρείται ένα ελάχιστο ετήσιο επίδομα 400 ευρώ στους μόνιμα διαμένοντες 40 χιλιόμετρα από αστικό κέντρο, τουλάχιστον, με το επίδομα αυτό να αυξάνεται κλιμακωτά, αναλόγως της απόστασης από το αστικό κέντρο, φτάνοντας μέχρι και τα 600 ευρώ. Στόχος μας είναι να καλύψουμε, να βοηθήσουμε, αν θέλετε, στην κάλυψη μέρους του κόστους μετάβασης στα αστικά κέντρα, είτε για σκοπούς εργασίας ή πρόσβασης σε διάφορες υπηρεσίες. Το επίδομα αυτό καλύπτει 101 κοινότητες και η ημερομηνία έναρξης υποβολής αυτών των αιτήσεων για το συγκεκριμένο σχέδιο ορίστηκε η 2η Απριλίου του 2021. Πρέπει να σημειωθεί ότι το επίδομα αυτό προσφέρεται πρόσθετα από το επίδομα που ήδη παραχωρείται στους μόνιμα διαμένοντες κατοίκους των ορεινών κοινοτήτων με υψόμετρο μεγαλύτερων των 600 μέτρων και το οποίο ήδη καλύπτει 110 κοινότητες. Κυρίες και κύριοι, είναι η πρώτη φορά που συνυπάρχουν ταυτόχρονα τόσα σχέδια στήριξης για ιδιοκατοίκηση στην Ήπεθρο, ιδιαίτερα των νεαρών ζευγαριών. Μέσα από τις πρώτες αντιδράσεις και το ενδιαφέρον που καταγράφεται, αισιοδοξούμε ότι τα σχέδια αυτά θα αξιοποιηθούν τα μέγιστα και θα βοηθήσουν στην αναζωογόνηση, την πραγματική αναζωογόνηση της Ήπεθρου μας. Για να κάνουμε πράξη αυτή την μεγαλεπίβολη προσπάθεια και μέχρι την πλήρη μηχανογράφηση της συγκεκριμένης υπηρεσίας, το Υπουργείο Εσωτερικών, μετά και την σημερινή έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου για μια έκτακτη πρόσληψη 15 προσώπων μέσα από τον κατάλογο των ανέργων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δημιουργεί Γραφείο Στήριξης Αιτητών. Το γραφείο αυτό στόχο έχει να βοηθά στην ενημέρωση, στην παραλαβή, αλλά και στην προώθηση των αιτήσεων, ώστε να επιτύχουμε τις διαδικασίες. Περισσότερες πληροφορίες και για τα σχέδια που έχω προαναφέρει θα ακούσετε σε λίγο κατά την παρουσίαση της συνεργάτηδάς μου, της κυρίας Ανθούλας Σαββίδη, προϊστάμενης Διεύθυνσης Πολιτικής και Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών. Αγαπητοί φίλες και φίλοι, για την κυβέρνηση και το Υπουργείο Εσωτερικών, η αναπτυξιακή δραστηριότητα στον τόπο μας είναι η ατμομηχανή της οικονομίας μας. Στυλοβάτης αυτής της δραστηριότητας είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο τόπος μας ανέκαθεν στηριζόταν και στηρίζεται στη μεσαία τάξη. Είναι γι' αυτό τον λόγο που μαζί με τη στήριξη που παρέχουν τα στεγαστικά σχέδια που προαναφέρθηκαν, παρουσιάζουμε σήμερα και δύο στοχευμένα σχέδια για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη βεβαίως και τις ιδιάζουσες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία. Σε απόλυτο συσχετισμό τόσο με τα πολεοδομικά κίνητρα που εξαγγέλθηκαν και εφαρμόζονται από την περσινή χρονιά, όσο και με τις διαδικασίες ταχείας αδειοδότησης που επίσης εφαρμόζονται από την 1η Οκτωβρίου του 2020, με εξαιρετικά μάλιστα αποτελέσματα, παρουσιάζουμε σήμερα δύο νέα σχέδια που στοχεύουν στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στη βελτίωση της βιωσιμότητάς τους. Τις λεπτομέρειες αυτών των σχεδίων θα παρουσιάσει ο Διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, κ. Κυριάκος Κούντουρος. Εγώ απλά θέλω να επαναλάβω ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να δώσει πρόσθετη όθηση και ευκαιρίες βελτίωσης της συμπορικής ανάπτυξης τόσο σε υφιστάμενες όσο και σε νέες επιχειρήσεις. Το πρώτο από τα δύο σχέδια παρέχει την δυνατότητα αύξησης του ζωτικού χώρου καταστημάτων, είτε εμπορικής είτε γραφειακής χρήσης, επιτρέποντας τη μετατροπή του μεσοπατώματος του σε μια κύρια χρήση μέχρι και κατά 40 τετραγωνικά μέτρα. Το δεύτερο σχέδιο
μειώνει το τίμημα εξαγοράς των απαιτούμενων χωροστάθμευσης από 50 μέχρι και 70% ανάλογα με την συγκεκριμένη περιοχή. Εάν σε αυτά τα σχέδια συνυπολογιστεί και η απόφασή μας για παράταση της ισχύως του σχεδίου παροχής πολεοδομικών κινήτρων, με το οποίο επιτρέπεται η νομιμοποίηση και η αδειοδότηση αυθαίρετων και νέων κατασκευών σε εγκεκριμένες αναπτύξεις μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2022, τότε γίνεται αντιληπτό ότι μιλούμε για μια ξεκάθαρη και ολοκληρωμένη πολεοδομική παρέμβαση υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, πέραν της γενναιόδορης στήριξης που ήδη παρέχεται μέσα από τα σχέδια του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Φίλες και φίλοι, οι σημερινές εξαγγελίες για την στεγαστική πολιτική δεν είναι αποσπασματικές πολιτικές. Είναι η συνέχεια μιας ολοκληρωμένης στεγαστικής πολιτικής της κυβέρνησης που ξεκίνησε από το 2019 με την ενίσχυση της οικοδομικής βιομηχανίας και την βελτίωση των πολεοδομικών κινήτρων και παραγωγή μονάδων προσιτής κατοικίας και δημιουργία αγοράς προσιτού ενοικίου. Καταληκτικά, θέλω να πω ότι σε μια δύσκολα χρονικά στιγμή, τόσο για την πατρίδα μας, όσο και για ολόκληρη την Ιφίλιο, η κυβέρνηση συνεχίζει με κοινωνική ευαισθησία να εφαρμόζει πολιτικές αλληλεγγύης με επίκεντρο τον άνθρωπο και με στόχο την στήριξη των πολιτών και ενίσχυση της αναπτυξιακής δραστηριότητας. Μέσα από τα ανθρωποκεντρικά μέτρα που εφαρμόζουμε και αξιοποιώντας τις προοπτικές της υπαίθρου μας, δίνουμε ανακούφιση κυρίως στους νέους μας σε ό,τι αφορά την ιδιοκατοίκηση. Δίνουμε όμως και ευκαιρίες στις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Στην διαμόρφωση αυτών των πολιτικών προτάσεων και σχεδίων, όμως επιτρέψτε μου να πω ότι έχει συνεισφέρει ένας αριθμός ανθρώπων και φορέων, τους οποίους θα ήμουν αγνώμων εάν δεν ευχαριστούσα. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω τον φίλο Επίτροπο Ορεινών Περιοχών, τον Κώστα Χαμπιαούρη, τον πρόεδρο του ΕΤΕΚ, του Τεχνικού Επιμελητηρίου, τον Κωνσταντίνο Κωνσταντή, τον πρόεδρο της Ένωσης Κοινοτήτων, τον φίλο Ανδρέα Κιτρομιλίδη, τον πρόεδρο του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης, τον Μάριο Πελεκάνο, αλλά και όλους τους επάρχους μας που θα αναλάβουν και την υλοποίηση των σχεδίων από την 1η του Μάρτη. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον εξοχότατο πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας που στηρίζει την προσπάθειά μας, στους συνεργάτες μου στο Υπουργείο Εσωτερικών και τις ομάδες τους για την καταλυτική συμβολή τους στον σχεδιασμό αυτών των πολιτικών. Και επειδή θέλουμε στο Υπουργείο Εσωτερικών αυτά τα σχέδια και αυτές οι πολιτικές να γίνουν χτήμα των πολιτών και να αξιοποιηθούν τα μέγιστα από τους κατοίκους των επηρεαζομένων κοινοτήτων, από την ερχόμενη Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου ξεκινούμε ένα πρόγραμμα ενημερωτικών συναντήσεων σε όλη την Ήπεθρο, με πρώτο σταθμό τις 13 κοινότητες της Σολιάς. Φίλες και φίλοι, είμαι βέβαιος ότι με αυτές τις πολιτικές το μήνυμα της κυβέρνησης προς τους πολίτες είναι και ξεκάθαρο και ηχηρό. Είμαστε έμπραχτα δίπλα σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Προϊστάμενη Διεύθυνσης Πολιτικής και Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, η κυρία Θούλα Σαββίδη, θα παρουσιάσει τα στεγαστικά σχέδια και τα σχέδια παραχώρησης επιδομάτων. Παρακαλώ, κυρία Σαββίδη. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, η εφαρμογή των μέτρων για επίτευξη των φτώχων που αναφέρθηκαν αρχίζει άμεσα. Το Υπουργείο Εσωτερικών προκηρύσει δύο νέα στεγαστικά σχέδια με ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων την 1η Μαρτίου. Το στεγαστικό σχέδιο αναζωογόνησης ορεινών, ακριτικών και μειονεκτικών περιοχών βελτιώνεται και προκηρύσσεται νέο σχέδιο με στόχο την ενίσχυση όλων των μειονεκτικών περιοχών. Για την ένταξη των πρόσθετων 130 μειονεκτικών κοινοτήτων, καθορίστηκαν νέα κριτήρια και λήφθηκε υπόψη το υψόμετρο, η απόσταση από αστικό κέντρο σε χιλιόμετρα οδικού δικτύου, ο πληθυσμός και η τάση μείωσής του τα τελευταία χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, εντάσσονται τώρα όλες οι κοινότητες με υψόμετρο πάνω από 500 μέτρα. Εντάσσονται όλες οι κοινότητες σε απόσταση πέραν των 40 χιλιόμετρων από αστικό κέντρο. Με βάση την απογραφή του 2011, που είναι η πιο πρόσφατη, εντάσσονται οι κοινότητες με πληθυσμό
κάτω από 500 κατοίκους και ταυτόχρονα σε απόσταση πέραν των 30 χιλιόμετρων από αστικό κέντρο, καθώς και οι κοινότητες με πληθυσμό κάτω από 500 κατοίκους το 2011 και ταυτόχρονα με μείωση του πληθυσμού τους. Με τη διαφοροποίηση των κριτηρίων για καθορισμό και ένταξη όλων των μειονεκτικών περιοχών, όπως έχει αναφερθεί, ωφελούνται τώρα 258 κοινότητες και οι ακριτικοί δήμοι. Οι πρόσθετες 130 κοινότητες φαίνονται με μπλε χρώμα στο χάρτη. Το προηγούμενο σχέδιο κάλυπτε 128 κοινότητες που φαίνονται με πορτοκαλί χρώμα. Έχει δηλαδή διπλασιαστεί η γεωγραφική κάλυψη. Τώρα εντάσσονται στο σχέδιο μεταξύ άλλων και όλες οι κοινότητες της περιοχής Τροόδους, όλες οι κοινότητες του τοπικού σχεδίου ΑΚΑΜΑ, καθώς και όλες οι κοινότητες της περιοχής Τηλιρίας. Αναφέρεται ότι συνεχίζουν να είναι επιλέξιμες και οι περιοχές σε ακριτικούς δήμους, οι οποίες θα δικαιούνται τώρα και τα νέα αυξημένα ποσά ενίσχυσης. Δηλαδή, οι καθορισμένες περιοχές κατά μήκος της πράσινης γραμμής στους δήμους Λευκωσίας και Αγίου Δωμετίου, καθώς και ακριτικοί δήμοι Δερίνιας και Αθιένου. Οι τελικοί κατάλογοι με τις κοινότητες είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και στους φακέλους που σας έχουν δοθεί σήμερα. Το στεγαστικό σχέδιο αναζωογόνησης ορεινών ακριτικών και μειονεκτικών περιοχών αφορά στην παροχή οικονομικής ενίσχυσης για απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας, με το ύψος της ενίσχυσης να εξαρτάται από τη σύνθεση της οικογένειας. Το σχέδιο καλύπτει το 50% της συνολικής δαπάνης, δηλαδή του συνολικού κόστους απόκτησης κατοικίας, είτε μέσω αγοράς νέας, είτε με ανέγερση κατοικίας σε υφιστάμενο τεμάχιο, είτε με βελτίωση υφιστάμενης κατοικίας που αποκτάται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, όπως με δωρεάν. Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται μέχρι 55.000 για πολύτεκνη οικογένεια. Έχει αυξηθεί κατά 15.000 από το προηγούμενο σχέδιο. Μέχρι 50.000 για νεαρή οικογένεια με τέκνα. Έχει αυξηθεί κατά 15.000 για νεαρά άτομα και η βοήθεια για μη νεαρή οικογένεια με τέκνα ανέρχεται παραμένει στις 35.000. Μέχρι 45.000 παρέχεται ποσό για νεαρό ζεύγος. Έχει αυξηθεί το ποσό αυτό κατά 15.000 και το ποσό για μη νεαρό ζεύγος παραμένει στις 30.000. Και για μονήρες άτομο το ποσό ανέρχεται στις 20.000. Νεαρό ζεύγος ή νεαρή οικογένεια καθορίζονται τα ζεύγη και οι οικογένειες περιλαμβανομένων των μονογονεϊκών που κανένα μέλος τους δεν είναι πέραν των 40 ετών. Άτομα με αναπηρίες δικαιούνται πρόσθετο ποσό μέχρι 10.000 για ειδικές κατασκευές. Επίσης, μια νέα βελτίωση του σχεδίου είναι και η νέα πρόνοια για παροχή μέχρι και 15.000 για ειδικές κατασκευές που απαιτούνται τεκμηριωμένα για σκοπούς ασφάλειας και επαρκούς στήριξης της κατοικίας, είτε λόγω μορφολογίας, είτε λόγω κλίσης του εδάφους. Την 1η Μαρτίου προκυρήσεται επίσης και το δεύτερο νέο στεγαστικό σχέδιο, το στεγαστικό σχέδιο αναζωογόνησης συγκεκριμένων περιοχών της υπαίθρου. Το νέο αυτό σχέδιο καλύπτει 128 κοινότητες, καλύπτονται πλέον όλες οι κοινότητες που δεν εντάσσονται στις ορεινές, ακριτικές ή μειονεκτικές περιοχές. Το σχέδιο αυτό αφορά στην παροχή οικονομικής ενίσχυσης για απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας, με το ύψος της ενίσχυσης να εξαρτάται και πάλι από τη σύνθεση της οικογένειας. Το σχέδιο καλύπτει το 50% της συνολικής δαπάνης για απόκτηση κατοικίας και η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται μέχρι και 15.000 για μονήρι άτομα και οικογένειες μέχρι 3 άτομα και μέχρι 20.000 για οικογένειες 4 ατόμων και άνω. Άτομα με αναπηρίες και σε αυτό το σχέδιο δικαιούνται πρόσθετο ποσό μέχρι 10.000. Στόχος μας, όπως έχει αναφερθεί, είναι μια ολοκληρωμένη και ενιαία στεγαστική πολιτική.
έχουν καθοριστεί κριτήρια και προϋποθέσεις συμμετοχής για τα δύο στεγαστικά σχέδια που είναι ομοιόμορφα και όσο το δυνατό απλά, ώστε να διευκολύνεται τόσο ο αιτητής, αλλά και στη συνέχεια η αξιολόγηση της αίτησης, η οποία είναι άμεση και όχι συγκριτική. Για σκοπούς διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης, στη διάθεση του αιτητή είναι και τα έντυπα αξιολόγησης με τα σημεία αξιολόγησης σύμφωνα με τα βασικά κριτήρια που θα αναφέρω στη συνέχεια, ώστε και ο ίδιος ο αιτητής, πριν την υποβολή της αίτησής του, να βεβαιωθεί για την ορθότητα και την πληρότητά της. Και για τα δύο σχέδια, υπάρχουν καταρχήν εισοδηματικά κριτήρια ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας. Τα εισοδηματικά κριτήρια ισχύουν για όλες τις κοινότητες, ακριτικές, ορεινές, μειονεκτικές περιοχές και γενικά την Ήπεθρο, καθώς και τους ακριτικούς δήμους, εκτός από τις κοινότητες της ειδικής κατηγορίας που θα αναφερθώ στη συνέχεια. Το μέγιστο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα για τις κοινότητες αυτές δεν πρέπει να ξεπερνά για μονίδες άτομο τις 25.000, για οικογένεια 2 ατόμων τις 45.000, 3 ατόμων τις 50.000, 4 ατόμων τις 55.000 και για οικογένεια 5 ατόμων και άνω τις 65.000. Καθορίζεται, είναι μια νέα πρόνοια του προηγούμενου στεγαστικού σχεδίου και καθορίζεται μια νέα ειδική κατηγορία κοινοτήτων ως εξόχως ορεινές και εξόχως απόμακρες, μικρές και πληθυσμιακά θύνωσης κοινότητες. Έγινε η ιεράρχηση όλων των κοινοτήτων για να επιλεγούν οι πλέον μειονεκτικές. Χρησιμοποιήθηκαν τα κριτήρια του υψομέτρου, της απόστασης από αστικό κέντρο και του πληθυσμού, δόθηκε στη συνέχεια βαρύτητα στο κάθε κριτήριο και υπολογίστηκε σταθμισμένος μέσος όρος στη βάση του οποίου έγινε η ιεράρχηση και η επιλογή των κοινοτήτων αυτών. Στόχος είναι να αυξηθούν οι δυνητικοί δικαιούχοι στις περιοχές αυτές και να δοθεί κίνητρο σε άτομα που θέλουν να κατοικήσουν σε αυτές να το κάνουν και να μην αποκλείονται από τα χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια. Βέβαια και εδώ καθορίστηκαν κριτήρια, αλλά πιο διαβριμένα, με πιο ψηλό το μέγιστο ποσό του ακαθάριστου οικογενειακού εισοδήματος. Τα εισοδηματικά κριτήρια αυτά και ο κατάλογος αυτός αφορά σε 117 κοινότητες. Δεν θα αναφερθώ στα ποσά, τα βλέπετε στις οθόνες σας και όπως έχω αναφέρει όλα τα στοιχεία θα είναι διαθέσιμα και οι κατάλογοι των κοινοτήτων θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών από σήμερα. Θα αναφερθώ στα βασικά κριτήρια που και προϋποθέσεις που δικαιούχος πρέπει να πληρεί για να δικαιούται τη βοήθεια. Δικαιούχος είναι άτομο που αποκτά κατοικία και θα την χρησιμοποιήσει για μόνιμη ιδιοκατοίκηση για 10 τουλάχιστον χρόνια. Η οικονομική ενίσχυση λαμβάνεται μόνο από ένα στεγαστικό σχέδιο και μόνο μία φορά. Δικαιούχος είναι αιτητής ή ο σύζυγος συμβίος του, που δεν και δεν πρέπει να κατέχουν ή να κατήχαν άλλη ιδιόκτητη κατοικία τα προηγούμενα 5 χρόνια, ούτε και να έχουν κάνει αίτηση στην υπηρεσία μέρημνας. Αν έχουν κάνει και επιθυμούν να επωφεληθούν από τις αυξημένες πρόνοιες αυτού του σχεδίου, θα πρέπει να αποσύρουν το αίτηση που έχουν κάνει στην υπηρεσία μέρημνας. Πρόσθετα, το υποανάπτυξη η εξέταση τεμάχιο πρέπει να είναι εντός ορίων οικιστικής ζώνης, να έχει εξασφαλιστεί άδεια οικοδομής, το μέγιστο ωφέλιμο εμβαδό της κατοικίας να μην ξεπερνά τα 200 τετραγωνικά μέτρα και για απόκτηση υφιστάμενης τα 250, απαιτείται τεκμηρίωση διαθεσιμότητας ικανοποιητικών χρηματικών πόρων για ολοκλήρωση της κατοικίας και οι αιτήσεις δεν πρέπει να περιλαμβάνουν κολυμπητικές δεξαμενές. Με πολύ απλά και παραθέτω τα βασικά στάδια ετοιμασίας και υποβολής της αίτησης, δηλαδή τι κάνει ο αιτητής που ενδιαφέρεται άμεσα,
είναι πρώτα η εξασφάλιση άδειας οικοδομής, βεβαίωση από ιδιώτη μελετητή σε ό,τι αφορά τα ωφέλιμα εμβαδό της κατοικίας, εξασφάλιση από χρηματοδοτικό οργανισμό και τεκμηρίωση, βεβαίωσης και τεκμηρίωση της διαθεσιμότητας ικανοποιητικών χρηματικών πόρων και αφού συμπληρωθούν οι αιτήσεις, υποβάλλονται στις επαρχιακές διοικήσεις. Συμπληρωματικά και σε συνέργεια με τα στεγαστικά σχέδια θα παραχωρούνται και επιδόματα για στήριξη των κατοίκων απομακρυσμένων και ορεινών περιοχών. Σημειώνεται ότι οι κάτοικοι των κοινοτήτων που είναι και ορεινές και απομακρυσμένες θα δικαιούνται και τα δύο επιδόματα ανάλογα με τα κριτήρια της κάθε ενίσχυσης. Ένα νέο σχέδιο τίθεται σε εφαρμογή και αφορά στην παραχώρηση επιδόματος σε 101 απομακρυσμένες κοινότητες. Οι κοινότητες πρέπει να είναι σε απόσταση τουλάχιστον 40 χιλιόμετρων από αστικό κέντρο με βάση απόσταση οδικού δικτύου. Δικαιούχοι είναι κάτοικοι που διαμένουν μόνιμα και ολόχρονα σε ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη κατοικία κατά τα τελευταία τουλάχιστον 2 έτη με ένα τουλάχιστον μη συνταξιούχο εργαζόμενο άτομο ανά οικογένεια. Για σκοπούς ενιαίας και ολοκληρωμένης πολιτικής στήριξης των ορεινών και απομακρυσμένων κοινοτήτων ισχύουν τα ενιαία εισοδηματικά κριτήρια των στεγαστικών σχεδίων και η καταβολή του επιδόματος θα γίνεται ετήσια ανά οικογένεια. Το ποσό που θα παταχωρείται ανά οικογένεια ανέρχεται σε 400 ευρώ για περιοχές σε απόσταση 40 με 60 με 59 χιλιόμετρα από αστικό κέντρο, 500 ευρώ για περιοχές σε απόσταση 60 με 79 χιλιόμετρα και 600 ευρώ για περιοχές σε απόσταση πέρα των 80 χιλιόμετρων. Συνεχίζεται και η παροχή του επιδόματος για στήριξη των κατοίκων ορεινών περιοχών. Το επίδομα ορεινών περιοχών παραχωρείται σε 110 ορεινές κοινότητες με υψόμετρο άνω των 600 μέτρων. Δικαιούχοι είναι κάτοικοι που διαμένουν μόνιμα και ολόχρονα σε ιδιόκτητη ενοικιαζόμενη κατοικία κατά τα τελευταία τουλάχιστον 2 έτη. Η καταβολή του επιδόματος γίνεται επίσης ετήσια ανά οικογένεια και το ποσό ανά νοικοκυριό ανέρχεται σε 175 ευρώ για περιοχές με υψόμετρο 600 με 800 μέτρα, 225 ευρώ για περιοχές σε υψόμετρο 801 με 1000 μέτρα, 260 ευρώ για περιοχές σε υψόμετρο 1000 μέτρα και άνω και παραχωρείται πρόσθετο ποσό για κάθε συνταξιούχο άτομο ύψους 85 ευρώ και για κάθε μη συνταξιούχο άτομο 165 ευρώ. Η υποβολή αιτήσεων για τα στεγαστικά σχέδια αρχίζει από την 1η Μαρτίου και ολοκληρώνεται η παραλαβή στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και για τα σχέδια των επιδομάτων η υποβολή αιτήσεων αρχίζει από τις 2 Απριλίου. Σας ευχαριστώ και θα είμαι στη συνέχεια στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το 2015 θεσμοθετήθηκαν μέτρα νομιμοποίησης και αδειοδότησης αυθαίρετων και νέων κατασκευών σε εγκριμένες αναπτύξεις. Συγκεκριμένα η πολιτική αυτή στόχευε στην αδειοδότηση αναπτύξεων προσθηκών μετατροπών σε υφιστάμενες οικιστικές αναπτύξεις μέχρι 60 τετραγωνικά μέτρα ή και 20% του ισχύοντος συντελεστή δόμησης, όπου αυτές οι προσθήκες και μετατροπές είχαν ορισμένες φορές και καλή την πίστη εκτελεστή αυθαίρετα. Και η πολιτική αυτή από το 2015, από τότε που ισχύει μέχρι σήμερα στα 5,5 αυτά χρόνια, έχει διευκολύνει πέραν των 2.000 ιδιοκτητών οικιστικών μονάδων να αδειοδοτήσουν τις προσθήκες αυτές και να προωθήσουν τις οικιστικές τους μονάδες προς τιτλοποίηση. Ήταν ένα ευεργετικό μέτρο,
το οποίο συνεχίζει να εφαρμόζεται και με την παράταση που δίδεται σήμερα θα συνεχίσει να ισχύει μέχρι και το τέλος του 2022. Ως προς την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, το μέτρο αυτό στοχεύει ειδικά πέραν αυτών των προσωπικών μετατροπών στις οικιστικές μονάδες και τη δυνατότητα αλλαγής χρήσης τμήματος της οικιστικής μονάδας προς το σκοπό επαγγελματικής δραστηριοποίησης του ιδίου του ιδιοκτήτη, μέχρι και 60 τετραγωνικά μέτρα, ώστε ο ιδιοκτήτης να μπορέσει να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά στην ίδια την οικιστική μονάδα. Και αυτό γίνεται χωρίς να επιβάλλεται μείωση στο συντελεστή δόμησης στο 70% ως θα ίσχυε με βάση τις πρόνοιες των σχεδίων ανάπτυξης όπου άλλη χρήση είναι δυνατόν να επιτραπεί εντός οικιστικής ζώνης και επιπλέον χωρίς να επιβάλλεται η υπόδειξη του πρόσθετου χώρου στάθμευσης που απαιτείται για τη συγκεκριμένη επιπρόσθετη χρήση στην οικιστική μονάδα. Αυτόν το μέτρο έχει υποβοηθήσει πάρα πολλούς συμπολίτες μας να δραστηριοποιηθούν στο χώρο κατοικίας τους και να αδειοδοτήσουν μικρά ιατρία, φροντιστήρια, επαγγελματικά γραφεία ή και ακόμα και εργαστήρια περιορισμένου βαθμού χλήρειας, δηλαδή μικρές βιοτεχνίες, στο χώρο κατοικίας τους, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης κατά παρέκκλησης ή υπόδειξη και εξαγορά του πρόσθετου χώρου στάθμευσης. Τα μέτρα αυτά στοχεύουν πέραν της οικιστικής ανάπτυξης να συνεισφέρουν και στη δυνατότητα βιομηχανικών, βιοτεχνικών, αποθηκευτικών, ακόμα και χτινοτροφικών και γεωργικών αναπτύξεων να διοδοτήσουν προσθήκες μετατροπές μέχρι και 20% πέραν του ισχύοντος συντελεστή δόμησης για σκοπούς βελτίωσης της λειτουργικότητας και της ασφάλειας της αντίστοιχης μονάδας, είτε την περιβαλλοντική και την αισθητική αναβάθμιση της οικοδομής. Αυτό το μέτρο έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα ευεργετικό σε περιπτώσεις όπου οι υφιστάμενες αναπτύξεις βιοτεχνών, χτινοτρόφων, εξήντλησαν τον συντελεστή δόμησης που ισχύει στην περιοχή και δεν είχαν τη δυνατότητα να προβούν σε αυτές τις επεκτάσεις χωρίς τη διαδικασία χορήγησης πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκληση. Το μέτρο που εισάγεται σήμερα ως επέκταση των μέτρων νομιμοποίησης αδειοδότησης των προσθήκων αυτών είναι η δυνατότητα σε εμπορικές αναπτύξεις, είτε καταστήματα είτε γραφεία, να αυξήσουν το ζωτικό χώρο της εμπορικής επιφάνειας, μετατρέποντας από βοηθητική χρήση σε κύρια χρήση το μεσοπάτωμα, μέχρι 40 τετραγωνικά μέτρα. Το οποίο εμβαδόν θα μετρούσε στον συντελεστή δόμησης και ενδεχομένως να δημιουργήσει θέμα υπέρβασης του. Οπότε, με τη συγκεκριμένη πρόνοια η οποία εισάγεται και οφείλω να πω εδώ, είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις που έχουν αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα οι πολεοδομικές αρχές, όπου αυτές οι μετατροπές δεν ήταν δυνατόν να εξουσιοδοτηθούν, έστω και αν αντιμετωπίζονταν θετικά από την πολεοδομική αρχή στα πλαίσια διαδικασίας παρέκκλησης. Τώρα δεν απαιτείται η παρέκκληση, οπότε ο κάθε επαγγελματίας, ο κάθε επιχειρηματίας μπορεί να αυξήσει το ζωτικό χώρο του καταστήματος είτε του γραφείου του, επεκτείνοντας την κύρια χρήση στο μεσοπάτωμα. Η περίοδος ισχύω των μέτρων παρατείνεται μέχρι και τις 31/12/2022 και ευελπιστούμε ότι η ροή των αιτήσεων θα συνεχιστεί με τον ρυθμό που τις λαμβάνουν οι πολεοδομικές αρχές μέχρι σήμερα και να αδειοδοτηθούν και τιτλοποιηθούν ακόμα περισσότερες αναπτύξεις της μορφής αυτής. Θέλω επίσης να επισημάνω ότι με μια δέσμη πολεοδομικών κινήτρων που αφορούν την προσιτή κατοικία, το Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία και με το ΕΤΕΚ και με τον ΚΟΑΚ, έχει προωθήσει την πολιτική της προσιτής κατοικίας, δίδοντας επιπλέον συντελεστή δόμηση σε οικιστικές περιοχές που είναι δυνατόν να απορροφήσουν αυτή την αύξηση, ώστε να παραχθεί έναν εμβαδόν κοινωνικής στέγης προσιτής κατοικίας, η οποία θα διατίθεται με συγκεκριμένες προδιαγραφές που καθορίζει το ΕΤΕΚ και υπό σαφείς προϋποθέσεις που θέτει ο ΚΟΑ,
σε συμπολίτες μας οι οποίοι δεν διαθέτουν την οικονομική επιφάνεια να αγοράσουν οικιστική μονάδα στις τρέχουσες τιμές της αγοράς. Παράλληλα με την πολιτική της προσιτής κατοικίας που έχει εισαχθεί με αντίστοιχη εντολή του Υπουργού Εσωτερικών το 2019, έχουν εισαχθεί δύο στεγαστικά κίνητρα με αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για αύξηση του συντελεστή δόμησης κατά 45% σε περιοχές που είναι δυνατόν να το απορροφήσουν, νοουμένου ότι το 20% από το 45% θα διατίθεται για την παραγωγή κοινωνικής στέγης. Παράλληλα, ισχύει έναν ειδικό στεγαστικό κίνητρο για την παραγωγή αγοράς προσιτού ενοικίου, όπου υποσαφείς προϋποθέσεις σε περιοχές που είναι δυνατόν να απορροφηθούν αυτές οι επιπλέον προσθήκες στην ανάπτυξη με 25% αύξηση του ισχύοντος συντελεστή δόμησης, υποσαφείς προϋποθέσεις ότι αριθμός των διαμερισμάτων θα διατίθεται προς ενοικίαση, δίδεται η δυνατότητα σε επιχειρηματίες ανάπτυξης γης αλλά και ιδιώτες να αυξήσουν το συντελεστή δόμησης της ανάπτυξης για να παραχθεί αγορά προσιτού ενοικίου. Κλείνοντας, θέλω να επισημάνω ότι στην προσπάθεια ενίσχυσης της Υπαίθρου εκπονείται η δήλωση πολιτικής τρόοδους σε συνεργασία και υπό την καθοδήγηση τόσο του Υπουργού Εσωτερικών αλλά και του Αρμοδίου Επιτρόπου, του κ. Χαμπιαούρη, και ήδη έχει ξεκινήσει η εκπόνηση της δήλωσης πολιτικής, ενώ προωθούνται και άλλα τοπικά σχέδια στις περιοχές της Υπαίθρου, όπου εισάγονται καινοτόμες πολιτικές προς ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Να σημειώσω παράλληλα ότι με τρία διατάγματα, περιπολοδομίας και χωροταξίας διατάγματα, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει υποβοηθήσει τους συμπολίτες μας στην Υπαίθρο, όπως είναι το διάταγμα εγκατάστασης αντιχαλαζιακών δικτύων, διατάγματα για ανέγερση θερμοκηπίων και διατάγματα για ανέγερση κτηνοτροφικών μονάδων στις υποτρεπόμενες περιοχές, ώστε να διευκολυνθεί η ανάπτυξη χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης για χορήγηση πολυοδομικής άδειας. Τα τρία αυτά διατάγματα είναι ευεργετικά για τους γεωργοκτηνοτρόφους στην Ύπεθρο και έχει αποδειχθεί ότι πολλές αναπτύξεις έχουν αδειοδοτηθεί με την ταχεία αυτή διαδικασία αναδειοδότησης. Και κλείνω λέγοντας ότι με την εισαγωγή, με την πρωτοβουλία του Υπουργού Εσωτερικών από την πρώτη δεκάτου του 2010, δηλαδή εδώ και 4,5 μήνες, το νέο πλαίσιο αδειοδότησης της ανάπτυξης, όπου με την ηλεκτρονική υποβολή πλέον αιτήσεων για αναπτύξεις μέχρι διπλοκατοικία σε εγκριμένα οικόπεδα, είναι δυνατή και έχει αποδειχθεί ότι έχει πετύχει αυτή η πολιτική η αδειοδότηση των αναπτύξεων αυτών εντός 10 εργάσιμων ημερών. Και τα στατιστικά στοιχεία τα οποία κατέχουμε καταδεικνύουν ότι η πολιτική αυτή έχει εφαρμοστεί με πλήρη επιτυχία και με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών το Υπουργείο προτίθεται να την επεκτείνει και σε μεγαλύτερης κλίμακας αναπτύξεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, θα θέλαμε περισσότερα στοιχεία όσον αφορά το οδικό δίκτυο. Ένα σημείο το οποίο οι ορεινές κοινότητες, οι απομακρυσμένες κοινότητες, οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί, κυρίως οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι αναζητούν χώρους εργασίας στα αστικά κέντρα, είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζω συνεχώς. Ο πρόεδρος έκανε κάποιες εξαγγελίες, μίλησε για τον Απρίλιο, ότι θα γίνουν οι προσφορές, θα ανοίξουν οι προσφορές. Κύριε Κωνσταντίνο, απλώς να σας πω επιγραμματικά, επειδή δεν θέλω να επεκταθώ σε έργα που άπτονται άλλων Υπουργείων, αναφέρεστε στα έργα του Υπουργείου Μεταφορών, να σας πω χαρακτηριστικά ότι αυτό το οποίο είναι εξαιρετικής σημασίας είναι ότι όντως, έχετε απόλυτο δίκαιο, υπάρχουν συγκεκριμένες οδεύσεις για τις οποίες είμαστε σε διαδικασία τροχοδρόμησης της διαδικασίας προσφορών ή τελικού σχεδιασμού, όπως για παράδειγμα ο δρόμος Αστρομερίτη Ευρύχου, που είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός. Σε όχι τόσο προχωρημένο στάδιο είναι η όδευση προς την Πιτσιλιά και βεβαίως είναι τα θέματα του δρόμου Πάφου Πόλης Χρυσοχούς, τα οποία, όπως ακούσατε από τον Πρόεδρο, κάποιες από αυτές τις διαδικασίες, είτε είμαστε σε αναθεωρητικές αρχές, είτε υπάρχουν τα γνωστά δυστυχώς προβλήματα που
δεν επιτρέπουν την τάχιστη υλοποίηση κάποιων έργων. Επιτρέψτε μου όμως, γιατί είναι πολύ σοβαρό το ερώτημα σας, να επιφυλαχθώ για τις όποιες απαντήσεις και να δοθούν οι απαντήσεις από τον συνάδελφο μου, τον Υπουργό Μεταφορών. Για τα χρονοδιαγράμματα εννοώ. Να απολογηθώ που πρέπει να και εγώ να αποχωρήσω. Αλλά αναλαμβάνει ο Διευθυντής του Γραφείου του Υπουργού Εσωτερικών, ο κ. Λοΐζονος Μιχαήλ. Απολογούμε ξανά με την άδεια σας. Ευχαριστούμε, κύριε εκπρόσωπε. Παρακαλώ. Ναι, Θαλία. Η Θαλία, Υπουργέ, από το ΚΥΠΕ. Ναι, καλησπέρα σας. Ένα από τα κριτήρια που τίθενται για τα στεγαστικά σχέδια είναι οι αιτητές να μην έχουν ιδιόκτητη την κατοικία τα τελευταία 5 χρόνια. Θα ήθελα να ρωτήσω, δεδομένου και του υψηλού ποσοστού ιδιοκατοίκησης στην Κύπρο, ένα νεαρό ζευγάρι μπορεί να έχει ένα μικρό διαμέρισμα και να θέλει να μετακομίσει στην Ήπεθρο, σε κάποια ανακριτική περιοχή, δεν θεωρείται ότι αποκλείεται αμέσως έναν μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που θα ήθελαν από τα αστικά κέντρα να πάνε στην Ήπεθρο? Πριν δώσω το λόγο στην κυρία Σαββίδου να σας δώσει απάντηση για το θέμα του συγκεκριμένου κριτηρίου, επιτρέψτε μου να πω εγώ 2 αριθμούς μόνο. Ακούσατε ότι με την εφαρμογή του προηγούμενου στεγαστικού σχεδίου από το 2019, που δεν είχε τόσο διευρυμένα κριτήρια, επωφελήθηκαν 226 συμπολίτες μας με μια δαπάνη 6,5 εκατομμυρίων. Και βεβαίως πρόσθετα αυτό που θα ήθελα να προσθέσω στην απάντησή μου προς εσάς, είναι ότι η συγκεκριμένη προσπάθεια που γίνεται για την ιδιοκατοίκηση, σαφώς εάν μπούμε στη διαδικασία της επιδότησης δεύτερης ουσιαστικά κατοικίας, όπως είναι το ερώτημά σας, αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι ένα εντελώς διαφορετικό σχέδιο, το οποίο μακάρι να μπορέσουμε στα επόμενα χρόνια να το καλύψουμε, αν και εφόσον πρώτα δώσουμε τη δυνατότητα απόκτησης πρώτης στέγης σε αυτούς που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Κυρία Σαββίδου, θέλω να προσθέσετε. Κύριε Υπουργέ, νομίζω ακριβώς όπως το έχετε θέσει, είναι θέμα ιεράρχησης αναγκών ατόμων που θέλουν να παραμείνουν και στον τόπο καταγωγής τους. Ακριβώς σε αυτήν την ιεράρχηση και με δεδομένο των προϋπολογισμών των σχεδίων, προχωρούμε με ως βασικό κριτήριο να μην έχει άλλη κατοικία. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Ωραία, αν δεν υπάρχει, παρακαλώ. Αφορά το θέμα της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το να εγκατασταθεί σε μια μικρή κοινότητα, κυρίως στα ορεινά, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν προβλήματα υπηρεσιών. Η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης και η καθυστέρηση της είναι και αυτόν ένας αρνητικός παράγοντας στην άρση της αστιφιλίας? Κύριε Κωνσταντίνο, νομίζω η απάντηση είναι προφανής και είναι πολύ εύστοχη η ερώτησή σας. Η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης μεταξύ όλων των άλλων, πέραν από το γεγονός ότι θεωρούμε ότι μπορεί να εξορθολογήσει πολλά από τα κακώς έχοντα σήμερα στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και των ελλειμμάτων που έχει κυρίως όσον αφορά την παραχώρηση υπηρεσιών προς τους πολίτες, ναι, θα συμφωνήσω ότι είναι μια συνολική προσπάθεια που, εάν τελεσφορήσει και ελπίζουμε ότι θα υλοποιηθεί, σύντομα μάλιστα, θα δώσει ακριβώς την δυνατότητα παροχής τέτοιων υπηρεσιών και σε περιοχές που όπως σήμερα αναφέρονται είτε ως ακριτικές είτε ως ορεινές κυρίως, αλλά και μειονεκτικές, που ακριβώς θα συνδράμουν και θα λειτουργήσουν συνεργιστικά με τα σχέδια τα οποία έχουμε εξαγγείλει για να βοηθήσουν ακόμη περισσότερο τον κόσμο να παραμείνει σε αυτές τις περιοχές. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Την κυρία Σταλό Γρηγορίου από το ΜΕΚΑ. Αν υπάρχει, κύριε Υπουργέ, ένας προϋπολογισμένο ποσό για το συνολικό κόστος των υφιστάμενων σχεδίων αλλά και των νέων σχεδίων που εξαγγέλλεται σήμερα. Να σας πω ότι το σύνολο των συγκεκριμένων σχεδίων που σήμερα έχουν εξαγγελθεί για το 2021 συμποσούται η δαπάνη στα 13,5 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει δυνατότητα στο Υπουργείο Εσωτερικών μέσω από διαδικασίες εξοικονομήσεων να φτάσουμε και τα 15 εκατομμύρια, εάν υπάρξει το ανάλογο ενδιαφέρον εννοείται. Και βεβαίως ένας από τους λόγους που ακριβώς έχουμε θέσει χρονοδιάγραμμα και ορίζοντα τερματισμού της κατάθεσης των αιτήσεων μέχρι τέλος της φετινής χρονιάς δεν είναι για να τερματίσουμε τα σχέδια,
αλλά ακριβώς είναι για να έχουμε δυνατότητα αξιολόγησης των σχεδίων, ώστε με το τέλος της φετινής χρονιάς, δηλαδή μιας δεκάμηνης περίπου περίοδου, εάν διαπιστώσουμε ότι χρειάζεται και υπάρχει αναγκαιότητα βελτίωσης κάποιων συγκεκριμένων κριτηρίων, να επανέλθουμε την επόμενη χρονιά με ακόμα πιο βελτιωμένα τα συγκεκριμένα σχέδια. Άρα η απάντηση είναι ότι θα δαπανίσουμε φέτος, έχουμε προϋπολογισμένα 13,5 εκατομμύρια με δυνατότητα να φτάσουμε τα 15 και θα τα αξιολογήσουμε για να προχωρήσουμε στην επόμενη χρονιά, τουλάχιστον με την ίδια δαπάνη, αλλά και περισσότερη, είναι αν κριθεί ότι υπάρχει το ανάλογο ενδιαφέρον. Κύριος Λεύκος Χρήστου. Θα ήθελα να μας διευκρινίσετε αυτόν τον ποσό των 300 και εκατομμυρίων το οποίο θα δαπανηθεί για να υλοποιηθούν όλα αυτά τα σχέδια. Εάν θα αντλήσουμε ένα μέρος από τα ταμεία συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν όχι, τι θα πράξουμε. Δεύτερον, όλα αυτά τα σχέδια... Ναι, μπορώ. Ναι. Όλα αυτά τα σχέδια συνεπάγεται ότι θα τεθούν κάτω από την έγκριση του Κοινοβουλίου, το δεύτερο. Και το τρίτο, διαβάζοντας και ακούοντας τις λεπτομέρειες στο σχεδίο, διαπιστώνεται αβίαστα ότι είναι τόσο στενά τα κριτήρια, τα οποία στο τέλος της ημέρας ενδεχομένως να μην ενισχύσουν τον στόχο για τον οποίο έχουν εξαγγελθεί. Και τι εννοώ με αυτά. Δώσε ένα παράδειγμα η συναδέλφισσα του ΚΙΠΕ. Ένα ζευγάρι, το οποίο πληρεί όλα τα κριτήρια, τα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά έτυχε να έχει ένα μικρό διαμέρισμα και αποφασίζει να επεκτείνει την ιδιοκατοίκησή του στις ακριτικές περιοχές ή στις ορεινές περιοχές ή στις μειονεκτικές περιοχές. Γιατί να μην του δοθεί η ευκαιρία να υλοποιήσει το όνειρο ζωής που είναι η ιδιοκατοίκηση. Θα σας απαντήσει η κυρία Σαββίδου, κύριε Χριστού, αλλά επιτρέψτε μου απλώς επειδή μιλήσατε για πολύ στενά κριτήρια, απλώς εγώ δεν θα, θα θυμίσω ότι αν θεωρείται στην Κυπριακή Δημοκρατία σήμερα κριτήριων στενών, όπως το έχετε περιγράψει, το να έχει μια οικογένεια των 3 ατόμων, για παράδειγμα, 50.000 ευρώ εισόδημα, το οποίο εύκολα αντιλαμβάνεστε ότι μιλούμε για 4.000 ευρώ το μήνα εισόδημα σε μια τριμελή οικογένεια, για να μπορεί να απολάβει των ωφελημάτων αυτού του σχεδίου, τότε σημαίνει ότι έχουμε πολύ μεγάλη νευμάρεια στην Κυπριακή Δημοκρατία. Χωρίς άλλο σχόλιο, η κυρία Σαββίδου θα σας απαντήσει για τις λεπτομέρειες των υπολείπων. Να απαντήσω καταρχήν σε ό,τι αφορά στην αναφορά για τα ποσό που έχει αναφερθεί και από τον κύριο Πρόεδρο και από τον κύριο Υπουργό. Τα ποσά είναι τα έργα, τα σχέδια και τα μέτρα που περιλαμβάνονται στους προϋπολογισμούς για το 2021-2023. Και απαντώ και το δεύτερο ερώτημα, κατά πόσο θα τύχουν έγκρισης από τη Βουλή. Είναι ήδη ποσά που είναι εγκριμένα και αυτές οι εξαγγελίες οι σημερινές, ακριβώς γι' αυτό προχωρούμε άμεσα και με την προκήρυξη. Υπάρχουν τα κονδύλια στον προϋπολογισμό. Σε ό,τι αφορά τη συγχρηματοδότηση, ναι, κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια σε συνεργασία και με τον Επίτροπο Ορεινών Περιοχών, σε συνεργασία και με την Ένωση Κοινοτήτων και τις Αναπτυξιακές, για να εξασφαλίσουμε και να χρηματοδοτήσουμε όσα περισσότερα από αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συγχρηματοδοτηθούν ταυτόχρονα. Τα κριτήρια. Συμπληρώνω σε ό,τι έχει αναφέρει ο κύριος Υπουργός. Σε 18 μήνες εφαρμογής του προηγούμενου σχεδίου, που ήταν η πρώτη φορά που εφαρμοζόταν και χρειαζόταν και αρκετή περίοδος προετοιμασίας, ενώ τώρα ο κόσμος το γνωρίζει το σχέδιο και ξέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί κόσμος που το αναμένει. Αναμέναμε την έγκριση του προϋπολογισμού.
έχουμε ήδη εγκρίνει 226 αιτητές στις 128 κοινότητες με προϋπολογισμό 6,5 εκατομμύρια. Τώρα, επεκτείνουμε τις κοινότητες, αυξάνονται οι κοινότητες, αυξάνονται τα ποσά ενίσχυσης κατά 15.000 για νεαρά ζευγάρια, κατά 15.000 για πολύτεκνες οικογένειες. Έχουμε ποσό πρόσθετο 15.000 για ειδικές κατασκευές, άρα θεωρούμε και επειδή επιλέξαμε ακριβώς να γίνει μια ιεράρχηση, αλλά η αξιολόγηση να είναι άμεση και όχι συγκριτική, το είχα αναφέρει και πριν με την ευκαιρία να εξηγήσω τι σημαίνει αυτό. Επειδή επιλέξαμε άμεσα, όποιος πληρεί αυτά τα κριτήρια και η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κατά μέσον όρο, 1 με 2 μήνες έχει και την απάντηση και την έγκριση του ο δικαιούχος να λαμβάνει τη βοήθεια και όταν διαφανεί ότι ο προϋπολογισμός καλύπτεται, νοείται ότι και γι' αυτόν έχουμε βάλει, όπως έχουμε πει πριν, τη λήξη μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη, ώστε αν δεν υπάρξει ανταπόκριση με αυτά τα κριτήρια, που πραγματικά θεωρούμε ότι είναι πολύ πολύ πιο ελκυστικά, πολύ πολύ πιο διευρυμένα τα ποσά και πολύ περισσότεροι ο κόσμος και οι δικαιούχοι, βεβαίως, όπως έχει αναφερθεί, θα το επανεξετάσουμε και αυξήσουμε και βελτιώσουμε, ενισχύσουμε τα σχέδια με την επόμενη προκήρυξη από του χρόνου. Ευχαριστώ. Κύριε Χρήστο, δεν υπάρχει κριτήριο με την έννοια ότι δεν υπάρχει εισοδηματικό κριτήριο για να γίνει λήπτης κάποιος. Απλώς, ένα κατάστημα στο οποίο έγινε η αναφορά του ενός σχεδίου για την επέκταση του μεσοματώματος του μεγέθους των 80 τετραγωνικών μέτρων, σαφώς δεν είναι υπεραγορά. Επομένως, αναφερόμαστε στα από πλευράς μεγέθους σε επιχειρήσεις που μπορεί να χαρακτηριστούν μικρομεσαίες, γιατί φιλοξενούνται σε ένα χώρο κατά μέγιστον 80 τετραγωνικών μέτρων. Όσον διαφορά το δεύτερο σχέδιο, το οποίο είναι εξαιρετικά υποφελές και είναι οριζόντιο το δεύτερο σχέδιο το εξωτικών όσον αφορά τις εξαγορά χωροστάθμευσης, επιτρέψτε μου εδώ να πω το εξής. Απαντώντας με παράδειγμα για να γίνουμε πιο παραστατικοί, εάν σήμερα ένας μικρός επιχειρηματίας θέλει να ανοίξει έναν απλό κατάστημα, για παράδειγμα take-away ή sandwich ακόμα, στο κέντρο μιας πόλης, στην περιτυχισμένη Λευκοσία ή στην παλιά πόλη της Λεμεσού, ένα μικρό μαγαζί της τάξης των 25 τετραγωνικών ή 30 τετραγωνικών μέτρων, τότε επειδή ακριβώς, ιδιαίτερα όταν μιλούμε για περιοχές πεζοδρόμων, δεν υπάρχει προσδιάθεση χωροστάθμευσης για το συγκεκριμένο υποστατικό, η τοπική αρχή, λόγω της ύπαρξης της νομοθεσίας, ζητά την υπόδειξη χώρου στάθμευσης και ελλείψη πραγματικού χώρου στάθμευσης. Ο νόμος δίνει εναλλακτική επιλογή την εξαγορά αυτού του χώρου έναντι κάποιου τιμήματος. Ως εκ τούτου, ένας τέτοιος επιχειρηματίας που θα προσπαθεί να φτιάξει ένα τόσο μικρό κατάστημα, μπορεί να χρειαστεί, για παράδειγμα, 5.000 ευρώ για να φτιάξει το μαγαζί του και την ίδια ώρα να χρειαστεί άλλες 5.000 ή 8.000 για να εξαγοράσει τον χώρο στάθμευσης. Κρίναμε λοιπόν ότι επειδή θέλουμε να δώσουμε αυτήν την όθηση, ιδιαίτερα στις συγκεκριμένες περιοχές, σε αυτές τις μικρές επιχειρήσεις, δίνουμε αυτήν την πολύ μεγάλη έκπτωση στο θέμα της εξαγοράς των χώρων στάθμευσης, ακριβώς για να δώσουμε τη δυνατότητα κυρίως σε αυτούς τους ανθρώπους αυτής της κατηγορίας να μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά. Μπορεί να ισχύσει αυτό το σχέδιο και αναδρομικά για φυστάμενες μικρές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα στάθμευσης, χώρο στάθμευσης? Επομένως, αντιλαμβάνεστε, αυτό αναδρομικά δεν μπορεί να ισχύσει. Απλά να συμπληρώσω ότι ως προς το μέγεθος της επιχείρησης, ως προς τα μέτρα διοδότησης που δίδουν τη δυνατότητα σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες, αλλά και χτινοτρόφους να επεκτείνουν τα υποστατικά τους κατά 20%, εκεί μπορεί να μιλούμε και για πολύ μεγαλύτερες επεκτάσεις που εξουσιοδοτούνται, λόγου χάρη
μια βιοτεχνία καθορίζεται ως βιομηχανική ανάπτυξη μέχρι 400 τετραγωνικά μέτρα, οπότε εκεί το 20% μεταφράζεται σε 80 τετραγωνικά μέτρα επιπλέον συντελεστή δόμησης χωρίς διαδικασία παρέκκλησης, ενώ σε μεγάλες βιομηχανίες το 20% ενδεχομένως να είναι και πολλαπλάσιο των 80 τετραγωνικών μέτρων. Το ίδιο ισχύει και για τη χτινοτροφία και για γεωργικές αποθήκες και υποστατικά διαλογής προϊόντων. Παράλληλα, το σχέδιο για αλλαγή χρήσης για δημιουργία επαγγελματικής στέγης, εκεί επιτρέπει μέχρι 60 τετραγωνικά μέτρα ή 20% του εγκριμένου συντελεστή δόμησης, οποιοδήποτε μέγεθος είναι το μεγαλύτερο, σε κάποιον μέσα σε οικιστική περιοχή να αναπτύξει το επαγγελματικό υποστατικό του, χωρίς να χρειάζεται να επιδιώξει να εξεύρει γραφείων σε εμπορικούς άξονες ή στο αστικό εμπορικό κέντρο, όπου εκεί οι τιμές είναι πολύ ψηλότερες. Και αυτό το μέτρο, να συμπληρώσω, συμβάλλει και στην απάμβληση του κυκλοφοριακού προβλήματος, όπου ισχύει η έννοια του live and work στον ίδιο χώρο, όπου μειώνονται οι οχηματικές κινήσεις καθημερινά. Δηλαδή, ο ιδιοκτήτης εργάζεται εκεί που διαμένει. Κυρίες και κύριοι, να σας ευχαριστήσουμε για τη σημερινή σας παρουσία και πριν σας αποχαιρετήσουμε, ο λόγος στον Υπουργό Εσωτερικών για ένα καταληκτικό σχόλιο. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι ξεκάθαρα το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε εκπονήσει μαζί με την ομάδα των συνεργατών μου και τους άλλους φορείς οι οποίοι συνδράμουν την προσπάθεια του Υπουργείου Εσωτερικών μια προσέγγιση όσον αφορά το θέμα κυρίως της υπαίθρου, η οποία έχει ξεκάθαρα το χαρακτήρα της ολιστικής προσέγγισης, τόσο όσον αφορά τα συγκεκριμένα σχέδια στεγαστικά, όσο και την επιδοματική πολιτική, αλλά βεβαίως και τα θέματα των πολεοδομικών κινήτρων. Ο στόχος είναι ένας και ξεκάθαρος. Αυτόν που ανέφερε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όσον αφορά την Ήπεθρο μας, πέραν από την ενίσχυση των ανθρώπων που διαμένουν, θέλουμε να δώσουμε δυνατότητες σε άλλους που ενδεχόμενα ενδιαφέρονται να κατοικήσουν στην Ήπεθρο και ιδιαίτερα στις ορεινές και απόμακρες περιοχές της χώρας, αλλά βεβαίως και να ενισχύσουμε τους ανθρώπους που ενώ επιλέγουν να διαμένουν, χρειάζονται κάποια πρόσθετη στήριξη όσον αφορά την μετάβασή τους είτε στην εργασία τους είτε σε διάφορες άλλες υπηρεσίες. Είμαστε βέβαιοι ότι από την πρώτη ανταπόκριση που έχει υπάρξει αυτές τις μέρες, που ακροθυγώς γνωστοποιήθηκαν τα συγκεκριμένα σχέδια, έχει υπάρξει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση από κόσμον ο οποίος ρωτά για τα σχέδια, πολύ δε περισσότερον που στις επόμενες μέρες και εβδομάδες θα αναλωθούμε και να παρουσιάζουμε εκεί και όπου είναι δυνατόν, είτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και με προσωπικές επαφές, τα συγκεκριμένα σχέδια. Όπως είπα προηγουμένως, έχει ήδη εκπονηθεί ένα πρόγραμμα επισκέψεων σε όλες τις περιοχές για να τα παρουσιάσουμε, γιατί θέλουμε να γίνουν χτήμα των ενδιαφερομένων αυτή η πληροφόρηση και αυτά τα σχέδια. Και θέλω να ελπίζω ότι στο τέλος της φετινής χρονιάς, με την αξιολόγηση αυτών των σχεδίων, τα αποτελέσματα θα επιτρέπουν να χαμογελάμε, ότι δηλαδή θα έχει επιτευχθεί σε έναν σημαντικό στόχο ή σε ένα σημαντικό μέρος, ή τουλάχιστον θα έχει δοθεί το μήνυμα ότι η Ήπεθρος μας πλέον ξεκινά να αναζωογονείται και βεβαίως περιορίζεται η αστυφιλία. Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα αυτής της προσπάθειας. Η κυβέρνηση αποδεικνύει έμπραχτα με αυτά τα σχέδια και τις παροχές ότι στέκεται δίπλα στον κόσμο. Έτσι ξεκινήσαμε και έτσι θα προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.